Τι λέτε να έχει κάτω από το κόκκινο βελούδο? Δεν έχω ιδέα. Μπορούμε να φέρουμε να μας πούνε? Ναι. Κοπιάστε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά. Από πού μας έρχεστε? Καταγωγή μου. Ναι. Καταγωγή μου είναι από την Κύπρο. Α, είμαστε κινητοποιητές. Ναι, αλλά λείπω πολλά χρόνια. Κυλά κυπριακό αίμα στις φλέβες μας. Μας λέτε το όνομά σας? Κώστας Γεωργίου. Τι καλό μας έχετε φέρει σήμερα? Το ανοίξω. Αν θέλετε. Εγώ υποψιάζομαι ότι εκεί έχει βικτοριανά μαχαιροπύρουνα. Ακριβώς, κάτι του ψαριού. Τέτοια. Είναι? Ναι. Εννοείται, εννοείται. Η θήκη είναι χαρακτηριστική. Μιλάει πύρα, παιδιά. Βέβαια. Είναι ένα μαχαίρι και ένα πυρούνι για την κοπή των ψαριών. Λοιπόν, παιδιά, είναι εκπληκτικά. Έχω πολλές φορές εμπορευτεί τέτοια αντικείμενα. Επιτρέψτε μου να τα επεξεργαστώ λίγο. Εννοείται. Να σας φωτίσω και είναι και σε άριστη κατάσταση. Κοιτάξτε και γενισμένα. Δεν το έχετε πάρει από την Γκαλερί Τσακαράκη? Όχι, αυτή είναι της γιαγιάς μου. Α, για πείτε μας δηλαδή την ιστορία, κύριε Γεωργίου. Αυτά είναι της γιαγιάς μου, από την Κύπρο. Άρα είναι η πρίκα σας. Είναι από τα αντικείμενα που έφερε η γιαγιά μου όταν ήρθε στην Αθήνα να μείνει με τη θεία μου όταν πέθανε ο παππούς. Και αυτά εδώ τα συγκεκριμένα τα επιλέξατε, σας τα χάρισε, πώς έγινε? Αυτά όταν πέθανε η θεία μου, όλα αυτά τα αντικείμενα που ήταν στο σπίτι, ήταν της γιαγιάς, περιήλθαν σε μένα. Πώς φαίνονται, Λωμίδα? Μου αρέσουνε. Παρόλο που είναι περίτεχνα, είναι αυτής της άλλης εποχής και της λογικής, θεωρώ για το είδος τους ότι είναι πολύ κομψά. Ο Κισός. Ο Κισός. Έχω ακριβώς το ίδιο πράγμα για κρέας. Αλλά θεωρώ ότι είναι δύο πολύ όμορφα αντικείμενα και ευχαριστούμε που τα φέρατε. Όντως, κυρία Λωμίδα, είναι πολύ κομψά. Έρμα, το σερβίρεις το ψάρι? Μπορεί να μην σερβίρω ψάρι, αλλά έχω σερβίτσιο ολόκληρο, γιατί είχαμε την τύχη να είναι στην Αμερική ο παππούς μου και να φέρει στις δύο του κόρες, τη νονά μου και στη μητέρα μου, σερβίτσια τα ίδια, ολοκληρωμένα για 12 άτομα. Εγώ το πήρα από τη μητέρα μου και το έκανα δώρο στην κόρη μου. Δεν εμπορεύεσαι και σερβίτσια? Είπα, όχι, όχι. Μάλιστα. Όταν έρθει κάτι, προτιμώ να έχω ασημένια και παίρνω τις πελάτησες τις ρωσίδες που έχουν γεμίσει τον τόπο τώρα στην Κύπρο και τα θέλουν να είναι σφραγισμένα sterling silver. Ναι, έχω και ένα σετ με 24, όπως λέτε, για το ψάρι πάλι, πυρούνι και μαχαίρι 12 και 12. Ναι. Εκείνα, από ό,τι είδα, έχουν τη σφραγίδα το λιονταράκι, δηλαδή είναι ασημένια και το χερούλι είναι ελεφαντόδοντο. Αλλά έφερα αυτά. Αυτά γράφουν sterling silver. Όχι, όχι, δεν είναι ασημένια. Είναι πάργυρα. Είναι πάργυρα. Ακούγονται και στο, ναι, δεν είναι ασημένια. Ναι, αλλά να επισημάνουμε ότι τα εγγλέζικα πάργυρα, παιδιά, έχουν ζωή 60 χρόνια με καθημερινή χρήση. Αν και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Εγώ έχω την ευτυχία να είμαι ψαροτουφεκάς και να έχω πάρα πολλά ψάρια ανοίξει, ψήσει και πιάσει, βέβαια. Οπότε πήρα από πολύ μικρό το μαχαίρι και το πυρούνι και κατάλαβα πόσο εύκολο είναι με τρεις κινήσεις να ανοίξει το ψάρι. Και αγαπάω πολύ όλο αυτό και ευτυχώς το μάθα και στα αγόρια μου πολύ νωρίς να το κάνουν. Θα το διεκδικήσω μέχρι ένα σημείο. Είναι κάτι πολύ όμορφο, μ' αρέσει. Την επόμενη σφυρίδα μου να την ανοίξω με αυτό. Ωραία, Θάνα μου. Απόκτησέ τα. Λοιπόν, ειδικότερη όλων είναι ο Γιώργος, βέβαια, εδώ και η έρμα μας, αλλά θα κάνω εγώ μια αρχή στα 60 ευρώ και σας περιμένω να παίξουμε. 60 ευρώ. Εγώ θα πάω στα 80 και θα μείνω. 80, όχι. 100. Δεν είναι χαμηλά. Έδειξε το σφύρι, σφυρίδα. Μα 100 ευρώ είναι από μένα. Ορίστε, στα βάζω μπροστά. Από σένα για μένα. Όχι. Και από μένα για σένα, Γιώργο Τσακαράκη. Εγώ δεν θα σας κάνω κάποια προσφορά, γιατί... Γιατί δεν τρώω ψάρι. Τρώω ψάρι. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα δύο κομμάτια θα ευδοκιμήσουν στα χέρια του Γιώργου Τσακαράκη. Την αξία του την ξέρω, θα πάω λίγο πιο πέρα, στα 125 ευρώ. Τα 125, συγγνώμη, δεν με συγκινούν. Για να δω που θα το πάτε. Δεν θέλω να δώσω κάτι παραπάνω, αλλά άμα μείνει εκεί, κύριε Γεωργίου, μαζί θα τα πούμε. Όχι, εγώ θα περιμένω. Ας το στρογγυλέψω, 130. Τώρα αυτά τα τάλιρα, πού τα ακούσαμε ξαφνικά? 130, για 5 ευρώ, δεν τη βρίσκω σοβαρή προσφορά. Δεν το βλέπω να πουλάω. Εμένα μου αρέσει και η θήκη τους, που είναι δερμάτινη και έχει αυτή τη χρυσοτυπία γύρω-γύρω. Έχει κάποια φθορά εδώ. Λογικό είναι μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα πάω μέχρι τα 140 ευρώ. Θάνο, τι λες? 150. Εγώ θα
σας αφήσω. Γιώργος και... Θα καθαρίζουν το ψάρι. Θα καθαρίζουν το ψάρι. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, Θάνο μου, να τα πάρεις, να πιάσεις και ένα ωραίο μεγάλο ψάρι, να μας καλέσεις να μας το καθαρίσεις και να φάμε παρέα. Ωραία. Σας αφήνω στα χέρια του κυρίου Γεωργίου, λοιπόν. Κύριε Γεωργίου μου, έμεινα μόνος μου. Το περίμενα, βέβαια, γιατί είμαστε, νομίζω, σε μια τιμή που τόσο πρέπει να είναι. Έχετε διάθεση να μου το δώσετε? Τι βλέπετε, πώς το ακούτε τα 150 ευρώ? Έχουμε συμφωνία? Πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι. Να το σκεφτείτε καλά. Η κυρία Έρμα δεν είναι ενδιαφέρεται. Επειδή εγώ εμπορεύομαι παλαιά αντικείμενα και τώρα οι δικοί μου οι πελάτες θέλουν να είναι sterling silver 925 και δεν θα μπορώ να το αξιοποιήσω ή να το εμπορευθώ, συνεπώς μένω εκτός. Οπότε έμεινα μόνος μου εντελώς. Εντελώς. Όλες οι κάμερες εσάς, όλα τα μάτια μας εσάς. Έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε στα 150 ευρώ για αυτό το υπέροχο σερβίτσιο? Όχι, ε. 150, Θάνο, λυπάμαι, δεν έχουμε συμφωνία. Τι σας επηρέασε να μου πείτε όχι? Είναι κοντά η εκτίμηση του κύριου Λούδου, ας πούμε? Δηλαδή, έχετε ένα δεδομένο... Του κύριου Λούδου είναι κοντά. Είναι κοντά. Αλλά έκανα, δεν την άκουσα. Άρα θέλετε κάτι πολύ παραπάνω ή παραπάνω έστω. Τώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορείτε να μου πείτε. Τι σκέφτεστε, μήπως βρούμε μια κοινή γραμμή? Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω. Τουλάχιστον 300, τουλάχιστον. Έχω την αίσθηση ότι αν μιλάγαμε για ασήμι, σίγουρα θα σας τα δίναμε αυτά τα χρήματα. Αν ήταν για ασήμι, θα ήταν πολύ περισσότερο. Και παραπάνω, έχετε δίκιο. Εντάξει, εγώ δεν μπλοφάρω. Εγώ τα λέω σταράτα. Νομίζω θα μείνω στα εργαλεία του ψαρά, τα πιο συστικά που έχω, και θα σας χαιρετήσουμε τότε. Θα προτιμήσω να τα κρατήσω για ιδίαν χρήση. Ευχαριστούμε πολύ, χαρήκαμε τόσο πολύ. Να τρώτε με αυτά και να μας θυμάστε. Βεβαίως. Μπορεί να ξανάρθω με το σετ το 24. Τώρα μας καταλάβατε. Χτυπήστε, τώρα μας καταλάβατε. Αφού θέλει τα σημαίνια η κυρία Έρμα τουλάχιστον. Έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό. Η εμπειρία ήταν υπέροχη, φεύγω, αλλά θα ξανάρθω, άμα με φωνάξετε.